Η εθνική ομάδα είναι εδώ, είναι έτοιμη να δώσει το καλύτερο της σε αυτό, σε μια έδρα και σε μια πόλη που τη στηρίζει πάρα πολύ. Όλες τις εθνικές ομάδες τη στηρίζει, το έχει αποδείξει αυτό το Ηράκλειο. Και φαντάζομαι ότι σε ένα τόσο δύσκολο παγκόσμιο πρωτάθλημα έχετε ανάγκη τον κόσμο για το καλύτερο δυνατό. Σίγουρα ο κόσμος θα μας δώσει τεράστια όθηση. Το περιμένουμε πώς και πώς. Περιμένουμε τα παιχνίδια πώς και πώς σαν ομάδα. Έχουμε προετοιμαστεί, πιστεύω, πάρα πολύ όλο αυτό τον καιρό. Ανυπομονούμε, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Περιμένουμε τον κόσμο να μας δει, να μας στηρίξει. Υπάρχουν πολύ δυνατές εθνικές ομάδες, μας έλεγε και ο coach για υπερδύναμη την Αμερική, για πολύ δυνατό Καναδά, αλλά και 15 ομάδες που τις υπολογίζει πάρα πολύ δυνατές όλες. Εσείς έχετε αισιοδοξία ότι η ελληνική ψυχή μπορεί να κάνει τη διαφορά? Κοιτάμε πρώτα απ' όλα παιχνίδι με παιχνίδι. Σίγουρα αυτό που είπες για τις ομάδες, ότι όλες θα είναι δυνατές, είναι ένα παγκόσμιο. Δεν υπάρχει ομάδα δύναμη σε τέτοιο επίπεδο. Σεβόμαστε όλες τις ομάδες, θα παίξουμε όπως είπες 100% με όλες και στο τέλος θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θέλω να λέω ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ότι ας πούμε δεν υπόσχομαι τίποτα. Τα πάντα θα κρυφθούν στο γήπεδο. Και κάτι τελευταίο, η χρονιά που σε βρήκε στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ σίγουρα σου έδωσε κάποιες εμπειρίες σημαντικές και μπορούν αυτές να είναι μια επένδυση και για τη συμμετοχή σου με την εθνική ομάδα. Σίγουρα το ότι προπονήθηκα και δούλεψα σε αυτό το επίπεδο με βοήθησε πάρα πολύ. Ευχαριστώ την ομάδα μου για ό,τι μου έδωσε αυτή τη χρονιά. Αναμένονται περισσότερα πράγματα του χρόνου, ελπίζω. Αλλά τώρα είμαι στην εθνική ομάδα και στόχος μου είναι να βοηθήσω στο περισσότερο μπορώ με ό,τι εμπειρία έχω στην εθνική ομάδα.